Πάμε τώρα να ρίξουμε μια ματιά στις δύο συναρτήσεις για την εισαγωγή. Πάλι όπως και στην απλά συνδεδεμένη λίστα έχουμε δύο συναρτήσεις, μία για εισαγωγή στην αρχή και επίσης μία για εισαγωγή μετά από έναν συγκεκριμένο κόμβο τον οποίο δεχόμαστε σαν όρισμα. Τώρα πρόσεξε και είναι σημαντικό, εφόσον έχεις καταλάβει τη λειτουργία της απλά συνδεδεμένης λίστας, το να κατασκευάσεις αυτές τις μεθόδους μόνος σου είναι κάτι το οποίο είναι απόλυτα εφικτό, έτσι. Δηλαδή θέλει λίγο χαρτί και μολύβι για να κάνεις με προσοχή τη διόρθωση των δικτών έτσι όπως απαιτείται και μετά να γράψεις τον κώδικά σου και να επαληθεύσεις ότι είναι σωστός. Δηλαδή η δημιουργία πια αυτών των συναρτήσεων δεν είναι αντικείμενο θεωρίας, θα έλεγα, όσο κοινής λογικής εφόσον έχεις φτάσει τα μαθήματα μέχρι εδώ. Οπότε πάμε να δούμε τη συνάρτηση για να εισάγουμε στην αρχή ένα στοιχείο και να κάνουμε τα βήματα και με τη σειρά. Η πρώτη μας δουλειά είναι να πάμε και να δημιουργήσουμε το νέο κόμβο και να θέσουμε τα δεδομένα σε αυτόν. Αυτό είναι και το πρώτο βήμα λοιπόν, να πάμε να κατασκευάσουμε τον κόμβο, να κάνουμε τα μαλόκτα απαραίτητα και αμέσως μετά να θέσουμε τα δεδομένα. Και τώρα αρχίζουν οι διορθώσεις. Πρώτη διορθώση, να θέσουμε τον επόμενο του κόμβο να δείχνει εκεί που δείχνει η κεφαλή της λίστας. Προφανές κιόλας ότι αυτή είναι η πρώτη δουλειά που πρέπει να κάνουμε, γιατί αν πηγαίναμε και βάζαμε κοινικά το head να δείχνει σε αυτό τον κόμβο, τότε θα χάναμε τον δείκτη αυτόν εδώ και έτσι δεν θα είχαμε πλέον πρόσβαση στην υπόλοιπη λίστα. Άρα λοιπόν πρώτο βήμα που πρέπει να κάνουμε πρακτικά είναι αυτή η εντολή. Το new node βελάκι next, δηλαδή αυτός εδώ ο δείκτης να δείξει στην κεφαλή της λίστας. Επόμενο βήμα να θέσουμε τον προηγούμενο του κόμβου να είναι null. Το ξέρουμε αυτό διότι αυτός ο κόμβος θα παίξει τώρα το ρόλο της κεφαλής της λίστας. Άρα λοιπόν πηγαίνουμε και βάζουμε αυτόν εδώ τον δείκτη να είναι ίσος με τον άλλ. Το new node prev δηλαδή να είναι ίσο με τον άλλ. Επόμενο βήμα αμέσως μετά, έχει κατασκευαστεί η βασική δομή. Συνεπώς παίρνουμε το δείκτη head και τον βάζουμε να δείχνει στο new node, έτσι. Και έτσι έχει κατασκευαστεί η δομή την οποία θέλουμε. Τώρα, τι διόρθωση πρέπει να κάνουμε στους ήδη υφιστάμενους κόμβους? Οι δείκτες του new node έχουν φτιαχτεί, το head έχει φτιαχτεί. Το μόνο πρόβλημα το οποίο υπάρχει είναι με αυτόν εδώ το δείκτη, έτσι. Συνεπώς, για να έχουμε πρόσβαση τώρα σε αυτόν τον δείκτη, θέλει προσοχή γιατί έχουμε πρόσβαση μέσω του καινούριου κόμβου τον οποίο κατασκευάσαμε. Συνεπώς, πηγαίνουμε και λέμε, πήγαινε στο new node next σε αυτό το δείκτη για να πας στην προηγούμενη κεφαλή και αμέσως μετά πήγαινε στο δείκτη prev αυτού του κόμβου και βάλει το να δείξει πού, στον new node τον οποίο κατασκευάσαμε, εντάξει. Και έτσι λοιπόν θα γίνουν αυτές οι ενέργειες. Τώρα, μεγάλη προσοχή ότι αυτό θα γίνει εφόσον υπάρχει επόμενος κόμβος. Δηλαδή, αν αρχικά η λίστα μας ήταν άδεια, τότε δεν θα έπρεπε να γίνει αυτό εδώ το βήμα 5. Άρα λοιπόν θα πρέπει πρώτα να κάνουμε έναν έλεγχο και να δούμε αν το new node next, γιατί το έχουμε βάλει αυτό να δείχνει εκεί που έδειχνε το head πριν, είναι ίσο με τον άλλ, τότε πρακτικά δεν πρέπει να κάνουμε αυτή την ενέργεια, εντάξει. Αυτά που λες, άρα πάλι το γνωστό πλαίσιο, όπου στο τέλος είχαμε λάβει υπόψη μας τι γίνεται όταν η λίστα μας είναι άδεια, εντάξει. Πρέπει πάντα να σκεφτόμαστε τι γίνεται στις οριακές περιπτώσεις. Πρώτα όμως σκεφτόμαστε τη γενική περίπτωση και μετά σκεφτόμαστε τις οριακές περιπτώσεις. Ωραία. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά και στον κώδικα, να τα πάρουμε τα πραγματάκια με τη σειρά. Αυτό εδώ το βηματάκι είναι το βήμα 1, δηλαδή ότι πηγαίνουμε και φτιάχνουμε τον καινούριο κόμβο. Αμέσως μετά έχουμε το new node next να είναι ίσο με το head, αυτό εδώ είναι το βήμα 2. Τρίτο βήμα ήταν ότι το new node prev να είναι ίσο με τον άλλ. Διορθώσαμε δηλαδή, κάναμε όλες τις ενέργειες πάνω στο προηγούμενο κόμβο αρχικά. Τέταρτο βήμα αμέσως μετά ήταν να πάμε και να διορθώσουμε το δείκτη head, εντάξει. Και πέμπτο και τελευταίο βήμα ήταν να πάμε στο prev της προηγούμενης κεφαλής της λίστας και να τη διορθώσουμε μόνο εφόσον όμως ίσχυε αυτή εδώ η συνθήκη. Αυτά που λες όσον αφορά την εισαγωγή στην αρχή, πάμε να δούμε και την εισαγωγή μετά από κόμβο. Ποια είναι η ιδιαιτερότητα? Ότι πλέον μας δίνεται ένας κόμβος, μας δίνεται ένας δείκτης, ο P, ο οποίος δείχνει σε έναν κόμβο και λέει βάλε το καινούριο κόμβο αμέσως μετά από αυτόν τον δείκτη. Πάλι πρέπει να είμαστε εδώ προσεκτικοί, μην χάσουμε τους δείκτες, έτσι. Συνεπώς να τα κάνουμε τα πράγματα με τη σειρά την οποία απαιτείται. Πρώτο βήμα πάλι το ίδιο. Πηγαίνουμε και δεσμεύουμε το χώρο για τον καινούριο κόμβο και βάζουμε τα δεδομένα του σε αυτόν. Μετά, προσοχή, θέτουμε το next του νέου κόμβου να δείχνει στο next του ενδιάμεσου κόμβου. Γενικότερα, δηλαδή, πρώτα διορθώνουμε τους δείκτες του καινούριου κόμβου, ούτως ώστε να δείχνουν και στα προηγούμενα,
και αμέσως μετά μπορούμε να διορθώσουμε τους προηγούμενους δείκτες. Δηλαδή πρώτα πηγαίνουμε και κάνουμε αυτό εδώ, το next να ενίσουμε το pnext, έτσι, το pnext δείχνει σε αυτόν εδώ τον κόμβο και αμέσως μετά θέτουμε το prev του νέου κόμβου, πάλι δε στη φιλοσοφία, έτσι με το νέο κόμβο παίζω πρώτα, το prev του νέου κόμβου να δείχνει στην ουσία εκεί που δείχνει και ο p. Μετά, επόμενο βήμα, τώρα μπορούμε να κάνουμε πλέον τη διόρθωση των υφιστάμενων δικτών, δηλαδή αυτών των δύο μπλε δικτών, γιατί έχουμε κρατήσει τις διευθύνσεις τόσο του προηγούμενου όσο και του επόμενου κόμβου. Θέτουμε το next του ενδιάμεσου κόμβου να δείχνει στο νέο κόμβο, δηλαδή η διόρθωση αυτού εδώ του δείκτη. Και πάμε και λέμε δηλαδή το pnext είναι ίσο με το new node. Και αμέσως μετά, πέμπτο βήμα, θέτουμε το prev του επόμενου κόμβου, πάλι αν υπάρχει, γιατί μπορεί να μην έχει επόμενο κόμβο p, να δείχνει στο νέο κόμβο. Εδώ θέλει λίγο προσοχή. Αυτό το οποίο κάνουμε είναι ότι πηγαίνουμε για να έχουμε πρόσβαση σε αυτόν εδώ τον κόμβο. Επειδή αυτός ο δείκτης έχει πλέον χαθεί, πρέπει να πάμε μέσω του new node. Άρα λοιπόν πηγαίνουμε στο new node next και έχουμε πρόσβαση στον κόμβο αυτό και αμέσως μετά πηγαίνουμε στο δείκτη prev και τον βάζουμε να δείχνει πράγματι στο new node. Εντάξει. Αυτά λοιπόν. Πάλι έχουμε λάβει υπόψη μας και την οριακή περίπτωση η οποία είναι τώρα ότι ο κόμβος τον οποίο δείχνει ο p να μην έχει επόμενο κόμβο δουλεύει σωστά εφόσον κάνουμε αυτόν εδώ τον έλεγχο του αν υπάρχει. Να ρίξουμε μια ματιά πάλι στον κώδικα. Έχουμε πρώτα τη δέσμευση της μνήμης και την αποθήκευση των δεδομένων στο νέο κόμβο και αμέσως μετά έχουμε τα επόμενα βηματάκια. Δηλαδή, το δεύτερο βήμα ήταν να πάμε να διορθώσουμε τον επόμενο του νέου κόμβου. Άρα, λοιπόν, αυτό είναι το δεύτερο βήμα. Το τρίτο βήμα ήταν να πάμε να διορθώσουμε τον προηγούμενο του νέου κόμβου. Αυτό είναι το τρίτο βήμα. Τέταρτο βήμα μετά να διορθώσουμε τους υφιστάμενους δείκτες. Οπότε, πρώτα διορθώνεται το pnext. Αυτό είναι το τέταρτο βήμα. Και πέμπτο και τελευταίο βήμα το οποίο θέλει προσοχή είναι ότι ελέγχουμε πρώτα αν υπήρχε επόμενος κόμβος σε σχέση με αυτόν τον ενδιάμεσο του οποίου πήρασαν όρισμα. Τότε πηγαίνουμε και διορθώνουμε κανονικά το δείκτη prev του κόμβου αυτού. Αυτά λοιπόν όσον αφορά την εισαγωγή μετά από κόμβο. Σου ξαναλέω όμως το εξής. Αυτός ο κώδικας, ιδίως κιόλας για θέματα εξετάσεων ξέρεις, τα οποία ενδέχεται να αντιμετωπίσεις, θα πρέπει να μπορείς να τον παράγεις μόνος σου. Και να τον παράγεις μόνος σου πώς? Βάζοντας κάτω χαρτί και μολύβι, τραβώντας τις γραμμούλες, σημειώνοντας με προσοχή τη σειρά των βημάτων και αμέσως μετά μεταφράζοντας αυτό το πράγμα σε κώδικα.